Για κάποιο, για το τυρί μιλάτε. Και για το Λουκά. Για κάποιο λόγο μπούκωσε το μπιμπελό. Δεν έβγαζε. Πίεζα, δεν έβγαζε. Το χτυπούσα, έπρεπε να ολοκληρώσω το πιάτο γιατί ξεκινάγαν και λέγανε 19, 8, 7. Λέω κολοκυθάκια, φύτρες, πάμε. Άρα θυμόσουν. Ναι, πώς ήταν το πιάτο. Θυμόμουν, ξέρω ότι είχα βάλει σίγουρα λιγότερο τυρί. Αυτό το ήξερα από την αρχή. Αλλά αποφάσισα να ολοκληρώσω, να δώσω ένα ολοκληρωμένο πιάτο από το να πιέσω τα μπιμπελό και που δεν βγάζει. Δηλαδή σε μια φάση πήρα το μαχαίρι και το κόψα το μπιμπελό. Θα σου πω το εξής. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω να συνεχίζεις το διαγωνισμό και να δω την εξέλιξή σου. Δυστυχώς όμως το στήσιμο και η εμφάνιση είναι αυτά τα δύο στοιχεία που καθιστούν το πιάτο της Μαριάννας καλύτερο. Congrats. Εντάξει, είναι ξενέρα, ρε φίλε. Είναι ξενέρα να έχεις βγάλει ένα ωραίο αποτέλεσμα, γεστικό αποτέλεσμα και να μην παίρνας λόγο στισήματος, αλλά είναι βασικό στοιχείο που κρίνουνε. Δηλαδή, στήσιμο, γεύση, ποσότητες. Ένα από τα τρία, offside. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κατάφερα τουλάχιστον να δοκιμάσετε και ένα πιάτο μου, έτσι. Και ήταν γευστικό τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάκο. Ηλία, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ηλία, ήταν σύντομο. Ήταν. Το πιν. Ήταν σύντομο. Πρέπει να μου δώσεις το πιν. Θα σας το δώσω εδώ πέρα, είναι για να σας το δώσω. Δυστυχώς χάνω από την ομάδα μου μαγειρά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πονάει, γιατί νομίζω ότι έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ και ιδιαίτερο χαρακτήρα και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά. Που μπορεί να είναι πολύ δημιουργικό στην κουζίνα, αλλά θέλει καθοδήγηση. Εγώ ήμουν διατεθειμένος να δώσω αυτή την καθοδήγηση και νομίζω ότι κάποια ωραία πραγματάκια θα τα καταφέρναμε. Αυτός είναι ο διαγωνισμός, αυτή είναι η ροή. Ήθελε πειθαρχία σήμερα. Νομίζω το κατάλαβες προς το τέλος. Δηλαδή, αν το ξανακάναμε, θα είχαμε ένα τελείως διαφορετικό πιάτο από σένα σε ό,τι έχει να κάνει με το στήσιμο. Γιατί η γεύση ήταν εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Ηλία. Υπάρχει μία, έτσι, μπορώ να πω, μικρή στεναχώρια. Δηλαδή, ήθελα να συνεχίσω το διαγωνισμό, ήθελα να δείξω πράγματα, ήθελα να μάθω πράγματα. Και μπορώ να πω ότι το ταξίδι μου στο MasterChef ήταν σύντομο, αλλά μπορώ να πω επίσης και ότι έχω πάρει μία πολύ μεγάλη κουταλιά από ένα πολύ ωραίο γλυκό.